Αδερφοί μου, τι Θεός μέγας ως ο Θεός ημών. Συ ή ο Θεός, ο οποίον θαυμάσει αμόνος. Πάντοτε με τη δύναμη του Θεού μας και δια των πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, αξιονόμεθα να ακούμε λόγων Θεού και το τι μέλη γενέστε εις τας ημέρας τας οποίας ζούμε. Άγνωστον το πότε, αλλά σίγουρον το τι θα γίνει. Θα γίνουν πράγματα συγκλονιστικά, αδερφοί μου, τα οποία δεν γνωρίζει κανείς ακόμη, ούτε έχει κατά νου. Ούτε έχει κατά νου το τι έρχεται πάνω στην ανθρωπότητα. Για να κυβερνήσει ο Αντίχριστος πρέπει να γνωρίζουμε ότι πρέπει να υποταγούν οι πάντες κάτω από το δικό του θέλημα. Και το δικό του θέλημα το προετοιμάζουν δύο βοηθοί του, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Σατανάς και ο άλλος ο ψευδοπροφήτης. Ο ψευδοπροφήτης βέβαια εφανερώθη, τον είδαμε όσοι προσέξατε, όταν έλαβε το δεύτερον τετράχρονον πλέον στήριγμα επάνω σε εκείνο το έθνος που ονομάζεται Αμερική. Είδαμε τον προφήτη του να σχηματίζει ακριβώς το πρόσωπο του διαβόλου. Και όχι μόνον εκείνος, αλλά και όσοι ήσαν δίπλα του και εκείνα τα μέλη τα οποία εξέλεξε και εκείνα τα σχέδια τα οποία θέλει να εφαρμόσει. Ο πλανητάρχης λοιπόν της Αμερικής είναι ο ψευδοπροφήτης του Αντιχρίστου. Ο διάβολος είναι εκείνος ο οποίος συμμαχεί με όλους αυτούς του ψευδοπροφήτας, οι οποίοι ακριβώς προετοιμάζουν την έλευση του μεγάλου Μεσσίου. Ο Μεσσίας τον οποίον αναμένουν οι Εβραίοι από ημέρα εις ημέρα. Αυτός ο Αντίχριστος έχει ερημώσει την γη ολόκληρο. Τα κακά τα οποία διαπράττονται είναι πρωτάκουστα και δεν είναι σε ένα τόπο μόνο. Ήθελα να σας παρουσιάσω, φοβούμαι όμως αν μπορέσει η γλώσσα μου να πει αυτά τα οποία διαπράττονται. Πλην όμως επειδή είναι δημοσιευμένα και τα βλέπει η κοινή γνώμη, ο κοινός άνθρωπος, οι πάντες, όσοι διαβάζουν βέβαια και όσοι και εις όσων εισέρχονται αυτά τα μηνύματα. Ο προφήτης λέγει ότι πάντες εξέκλειναν και ουκ έστι ποιόν Χριστότηταν έως ενός. Ολόκληρος η ανθρωπότης έχει παρεκκλίνει, αδερφοί μου, και εάν βλέπουμε στην πατρίδα μας γεγονότα συγκλονιστικά, μακάρι να ήσαν στην πατρίδα μας μόνο. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι διαπράττονται εις όλη την οικουμένη. Και αν ρίξουμε ένα βλέμμα από ψηλά και δούμε αυτήν τη γη, θα την δούμε ότι βρίσκεται ακριβώς στα ημέρας του Νόε. Τούτο προφήτευσε ο Κύριός μας και είπε όταν θα έρθω διανακρίνω τον κόσμο, λέγει, ο κόσμος θα είναι απαράλλακτα όπως τα ημέρας του Νόε. Και πάνω σε αυτήν την γη, αυτήν τη στιγμή που μιλούμε, πρέπει να φανταστούμε τον διάβολο με δύο τσάντες, και στη μία να κρατάει
τη σάρκα, το σαρκείο, το οποίο πρέπει να το φανταστείτε με όλες τις αδυναμίες του και με όλες τις απαιτήσεις του. Το σαρκείο, αυτό το κουφάρι το οποίο φέρουμε, με αυτό το οποίο μετακινούμεθα, με αυτό το οποίο ομιλούμε. Ομιλεί η ψυχή, δεν ομιλεί το κουφάρι, διότι μόλις φύγει η ψυχή από μέσα στο σώμα, το σώμα δεν ομιλεί. Δι' αυτόν το σώμα, που είναι η μία βαλίτσα του Αντιχρίστου, και το άλλο, το οποίο είναι το συμφέρον, με αυτά τα δύο προσπαθεί να κρατήσει ολόκληρον την οικουμένη. Δια το συμφέρον γίνονται πόλεμοι, ακαταστασίες, χύνεται αίμα, ποιος να κρατήσει τα περισσότερα αργύρια πάνω στην γη, τα περισσότερα πετρέλαια, τα περισσότερα τα οποία δίδουν έσοδα, και το άλλον η σάρκα έχει πέσει ολόκληρος η ανθρωπότης. Δι' αυτό δεν θα σας αναφέρω τίποτε από την Ελλάδα, θα σας αναφέρω κάτι το οποίο συνέβη και να φτάσει τα σημέρας στην Γαλλία. Περισσότεροι από 60 άντρες και γυναίκες κατηγορούνται στην Γαλλία για σωματεμπορία και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Τα παιδάκια στράφησαν πάνω στα παιδάκια τα αθώα. Και τούτο το είδαμε όταν έγινε και εκείνον το τσουνάμι, ότι έφευγαν από όλη την οικουμένη να καταλήξουν σε εκείνους τους τόπους, στα νησιά της Ινδίας, στα Ινδονήσια, στην Ινδονησία. Εκεί ο κόσμος μέσα στην πτωχία την πολύ, επήγαιναν αυτοί οι λεγόμενοι σαρκολάτρες και έδιδαν στα μικρά τα παιδάκια ένα δολάριο για να κάνουν τις ανομίες των. Και επέτρεψαν ο Πανάγαθος Θεός και εσαρώθησαν πάντες εκεί, ευρισκόμενοι μέσα στην αμαρτία. 60 λοιπόν άντρες στην Γαλλία συνελήφθησαν με την κατηγορία σωματεμπορίας και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Συνελήφθησαν, οδηγήθησαν στην δίκη, στην δικαιοσύνη και ευρέθησαν, λέγει, περισσότεροι από 60 συνήγοροι να τους υπερασπίσουν, λέει. Αν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενοχή, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να τους δικαιολογούν. Η εισαγγελία, το δικαστήριο δηλαδή, το οποίο θέλει να δικάσει αυτήν την κατάσταση, η κατηγορία την οποία απίφθινουν προς αυτούς φτάνει τα 430 σελίδες. Φανταστείτε τι ξεύρουν αυτά τα πλάσματα και τι είδαν. Δεν αναφέρουν τίποτα στις εφημερίδες, αλλά εξ αυτών μπορούμε να αναγνωρίσουμε περίπου το κακό, το μέγεθος του κακού. Θύματα του δικτύου παιδεραστίας είναι 45 παιδιά. 45 παιδιά. Θα ακούσετε άλλα στη συνέχεια πιο φρικτά, τα οποία δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τα πω. Αλλά θα σας τα πω για να καταλάβετε περίπου πού έφτασε η ανθρωπότης και πώς περιμένει ο κόσμος να έρθει ο Θεός να δικάσει πλέον αυτόν τον κόσμο, ο οποίος δεν αντέχεται περισσότερο. Το μεγαλύτερο από τα 45 αυτά παιδιά ηλικίας 14 ετών. Το μεγαλύτερο, λέγει, ηλικίας 14 ετών και το μικρότερον 6 μηνών.
Αυτά τα πράγματα, αδερφοί μου, άραγες, δεν είναι να δοξάζουμε το Θεό μας πώς μακροθυμεί. Πώς μακροθυμεί. 6 μηνών μωρό. Πού ξανακούστηκε. Στην δίκη θα παρευρεθούν τα περισσότερα από τα θύματα και εκτιμάται ότι οι ιστορίες τους είναι τόσο συγκλονιστικές που το σώμα των ενόρκων θα παρακολουθείται από ειδική ομάδα ψυχιάτρων. Οι ένορκοι οι οποίοι θα παρευρεθούν, λέγει, θα έχουν ψυχιάτρους κοντά τους για να αντέξουν, να ακούν αυτά τα οποία η ανθρωπότητα έχει φτάσει πλέον. Πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν. Έχουν φύγει όλοι από τον Θεό και αγρίεψε ο κόσμος και αυτή τη στιγμή επικρατεί μόνο ο διάβολος, ο οποίος από την Αγία Γραφή λέει ότι θα αφαιθεί ελεύθερος να κοσκινήσει τον κόσμο. Αφαιθήσατε, λέγει ο διάβολος, του συνειάσε τον κόσμο ως τον σίτον. Όπως ο Γεωργός κοσκινίζει το σιτάρι, λέει, κατά τον ίδιο τρόπο θα κοσκινήσει και ο διάβολος των κόσμων, για να μείνουν ολίγοι κοντά στον Θεό. Οι περισσότεροι θα ακολουθήσουν τον Αντίχριστο. Πρωτοφανής είναι η ανάμειξη των γυναικών σε αυτό το δίκτυο της παιδεραστίας. Περισσότερες ήσαν γυναίκες οι οποίες παρέσυραν αυτά τα παιδιά. Εκ των 39 ατόμων που αντιμετωπίζουν κατηγορίες βιασμού παιδιών κάτω των 15 ετών, κάτω των 15 ετών. Δηλαδή, αν συλλάβουμε αυτή την εικόνα, πρέπει εμείς ούτε να τρώγουμε ούτε να πίνουμε, παρά μόνο να κλαίουμε ημέραστα και νυχτός. Κάτω των 15 ετών. Η καθήρξεως, εάν καταδικαστούν, λέγει, είναι κάπου 30 έτη φυλακής. Στους υπολείπους, οι οποίοι εμπλέκονται, απεγγέλθει η κατηγορία για άσκηση σεξουαλικής βίας εις βάρος ανηλίκων, καθώς και απόκρυψη εγκληματικών πράξεων. Τα εγκλήματα αυτά επισύρουν ανωτά την ποινή καθήρξεως 30 ετών. Αυτός είναι ο νόμος της Γαλλίας. Οι εγκληματικές ενέργειες έλαβαν χώρα κατά την περίοδο μεταξύ Ιουνίου του 1999 και Φεβρουαρίου 2002. Θεωρείται ότι οι περισσότερες από αυτές διαπράχθησαν στο διαμέρισμα του καταδικαστέντος και συλληφθέντος και εις τις αποθήκες ενός κτήματος. Πώς παρέσυραν αυτά τα παιδιά μακριά από τους γονείς. Βέβαια, στην Γαλλία είναι εκατομμύρια, δεν είναι όπως εμείς εδώ. Απαριθμούμε και εμείς εκατομμύρια, αλλά ο λίγος πληθυσμός. Η υπόθεση ήρθε στην επιφάνεια όταν οι διοκτικές αρχές έθεσαν υπό παρακολούθησαν κάποιον ο οποίος ήταν καταδικαστής για σεξουαλική κακοποίηση και αποφυλακίστηκε. Τον αποφυλάκησαν και αυτός ξεκίνησε πάλι την ίδια πράξη. Το σύνολο των κατηγορουμένων προέρχεται από κοινωνικά στρώματα χαμηλού μορφωτικού επίπεδου, δηλαδή άνθρωποι αγράμματοι, αστοιχείωτοι, ακοινώνητοι, άνθρωποι οι οποίοι δεν εγνώρισαν καθόλου το καλό, μόνο το κακό. Συμφώνως προς το κατηγορητήριο, αρκετοί γονείς αντάλλασαν τα ίδια τους τα παιδιά έναντι μικρών χρηματικών ποσών, τροφίμων ή τσιγάρων. Παιδάκια μου, όσοι πίνετε τσιγάρο, σταματήστε τόσο.
Όσοι πίνετε τσιγάρο, σταματήστε το. Πατήστε το χάμο και διώξετε το, διότι πρόκειται περί καθαρού δαίμονος. Διώξετε αυτό το τσιγάρο, διότι τον έχετε εις την αγκάλη σας. Και βλέπετε το κατάντημα αυτών των ατόμων, ότι επουλούσαν τα τέκνα των για τσιγάρα. Οι γονείς ενός παιδιού πούλησαν για ένα καινούριο λάστιχο αυτοκινήτου το παιδί τους. Για ένα καινούργιες λάστιχο αυτοκινήτου. Ο βιασμός ενός, προσέξτε το τούτο, δεν μπορώ να το πω, δεν μπορώ, αλλά είναι καλό να γνωρίζουμε το τι γίνεται μέσα στην κοινωνία και να παρακαλούμε τον Θεό να μακροθυμήσει και να δώσει φώτιση μετανοίας. Τούτο δεν μπορώ να το πω. Ο βιασμός ενός 10χρονου κοριτσιού, το οποίο εδέχθη 30 άτομα πάνω του. 10χρονο παιδάκι. Παιδάκια μου, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Μέσα σε αυτήν την κοινωνία ζούμε. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αποστασίας. Και λέγει, αν δεν έρθει η αποστασία, δεν έρχεται ο Αντίχριστος. Μα άλλη αποστασία από αυτήν θέλουμε και άλλη να κόβουμε. Ως εδώ δεν θα πω τίποτε άλλο, διότι είναι αρκετά αυτά. Η ανταπόκριση είναι μεγάλη. Τα λόγια τα οποία γράφησαν στις εφημερίδες είναι πολλά. Αλλά μένουμε ως εδώ για να δούμε το μέγεθος της κακίας του ανθρώπου, τον οποίο έπλασε ο Θεός αγιασμένον από το χέρι του. Ο Αντίχριστος, ο οποίος περπατεί με τους δύο υπερασπιστάς του, τον ψευδοπροφήτη και τον διάβολο, όσα και αν κάνει, μίαν ημέρα θα ρυφθούν εις τη λίμνη του πυρός την καιωμένη. Αυτά τα προετοιμάζει ο κακός, για να λάβει την κυβέρνηση όλου του κόσμου. Περί αυτού δεν χωρεί ουδε μία αμφιβολία. Μάλιστα η Αποκάλυψη συμπληρώνει ότι το θηρίον και ο ψευδοπροθήτης βασανιστήσονται ημέρας και νυχτώσεις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνίως δηλαδή. Θυμηθείτε χθες την Κυριακή όσοι πήγατε στην Εκκλησία ότι ο Κύριος μας κατά την κρίση του απευθύνεται εις τους μηδέποτε μετανοήσαντας και τους λέγει πορεύεστε απ' εμού οι κατεραμένοι εις το πυρ το αιώνιον το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλες αυτού. Δηλαδή η κόλαση σε ετοιμάστη δια τον διάβολο, αλλά και για αυτά τα κολλασμένα τα πλάσματα, εάν δεν μετανοήσουν, αν δεν υπήρχε κόλασης, ο Θεός θα δημιουργούσε κόλαση δια αυτά τα όντα τα οποία ζουν πάνω στη γη και είναι εικόνα του Θεού. Με αυτήν την κολλασμένη ζωή που ζουν, προξενούν και στον κόσμο των αθώων και δει πάνω στα παιδιά τα αθώα, προξενούν θλίψην φοβερά. Ο Κύριος ημών Ιησού ο Χριστός με την δευτέραν παρουσία του καταργεί τον θάνατον, οπότε ο θάνατος ουκέστη αίτη, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, ουκέστη αίτη, ότι τα πρώτα απήλθον, όπως τονίζει η Αποκάλυψης
όλα θα φύγουν αυτά τα οποία μας προξενούν τη λύπη, τη στενοχωρία αυτή τη στιγμή που στενοχωρούμεθα. Θα φύγουν όλα αυτά και ο διάβολος θα καταδικαστεί αιωνίως πλέον στην αιώνιον κατοικία του, την οποία ετοίμασε ο Θεός δι' αυτών και δι' τους αγγέλους του. Τότε οι πιστοί δούλοι του Θεού, όταν έρθει ο Κύριος μας για να κρίνει τον κόσμο, θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν θα αποθάνουν. Πλην όμως όποιος γεννηθεί στον κόσμο αυτόν πρέπει οπωσδήποτε να πεθάνει, διότι αν δεν πεθάνει δεν θα μεταβεί εις τον Χριστό. Ο δρόμος που μας οδηγεί προς τον Θεό είναι ο θάνατος. Όταν έρθει ο Χριστός μας όμως θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα γευθούν τον θάνατον αυτόν. Τότε αυτοί, λέγει, θα αρπαγούν στον αέρα εις απάντηση του Κυρίου και θα είναι πλέον πνευματικά άτομα. Δηλαδή εκείνοι οι οποίοι θα ζουν θα δεχτούν και αυτοί το θάνατο, αλλά ερρυπεί οφθαλμού, όπως είναι με το σαρκείον το υλικό, θα μεταβληθούν σε σαρκείον πνευματικό. Και όπως είναι θα μεταφερθούν πλέον κοντά στον Θεό. Και εκεί στα αιώνια πνευματικά τα οποία ο Θεός ετοίμασε διά τον κόσμο του, θα είναι εκείνα τα οποία δεν είδε οφθαλμός, δεν ήκουσε αυτοί ανθρώπου και δεν ανέβη επί καρδίαν ανθρώπου, εκείνα τα οποία ετοίμασε ο Θεός δι' εκείνους όμως που τον αγαπούν. Διότι δεν αγαπά όλος ο κόσμος τον Θεό. Οι ζώντες, λέγει, αλλαγίσονται και αρπαγίσονται εν το άμα εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Όσοι θα ζουν, λέγει, θα αλλαγεί η ζωή τους από σαρκική ζωή σε πνευματική ζωή και ύπαρξη πνευματική. Η μεγάλη τιμή και το ζηλευτό αυτό προνόμιο πρέπει να συμμετέχει κανείς με ατσάλινη πίστη και εις αγώνα καλών των οποίων διεξάγει μόνον η Εκκλησία. Κανείς άλλος δεν μπορεί να δώσει αυτά τα μηνύματα εις την καρδία του ανθρώπου. Μόνον η Εκκλησία, την οποία ίδρυσε ο ίδιος ο Θεός. Και αυτοί οι οποίοι θα ζουν με τη χάρη της Εκκλησίας είναι αυτοί οι οποίοι θα αγωνίζονται εναντίον των δυνάμεων του κακού. Πότε θα γίνει αυτό? Εντός λίγων ημερών θα ακούσουμε, αδερφοί μου, ότι ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Εν το μέσο της νυχτός όμως δεν ορίζει ώρα. Μετά από την δύση του ηλίου, κατά το μεσονύχτιο, κατά τις πρωινές ώρες, δεν μας λέγει. Εν το μέσο της νυχτός, δηλαδή καθόν χρόνων διαρκεί η νύχτα. Νύχτα είναι η ζωή μας, αυτή την οποία διάγουμε αυτή τη στιγμή. Είναι όνειρον η ζωή μας, δεν είναι πραγματικότης. Δεν θα μείνουμε εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και μέσα σε αυτήν την νύχτα που ζούμε υπάρχει το καλό και το κακό. Δια τα παιδιά του όμως ο Θεός λέγει, προσέχετε, διότι θα έρθω εν το μέσο της νυχτός και να είστε πάντοτε ετοιμασμένα. Ως παγής, λέγει, επελεύσετε επί πάντας τους καθημένους επιπρόσωπων βάσης της γης. Όπως η παγίδα, ο κυνηγός για να πιάσει τον λαγό ή την αλουπού, βάζει παγίδες. Αυτές τις παγίδες στείνει ο Θεός αυτή τη στιγμή.
Και εγώ λέγει, όπως η παγίδα εκείνη λέγει, κατά τον ίδιον τρόπο θα έρθω κι εγώ λέγει. Δι' αυτό προσέξατε να είστε πάντοτε έτοιμοι. Ως παγής επελεύσετε επί πάντας τους καθημένους, επί πρόσωπον πάσης της γης. Η παρουσία μου λέγει, θα έρθει όπως η παγίδα η οποία στείνεται για να συλλάβει το θύραμα. Και το βλέπουμε, αδερφοί μου, πάντοτε κάτι μας παρουσιάζεται στη ζωή μας, το οποίο βλέπουμε ότι είναι μία παγίδα. Μην ξεχνάτε, όταν πατούμε στο δρόμο για να περπατήσουμε, μόλις σηκώσουμε το πόδι μας, αμέσως το ίδιο βήμα που σηκώνουμε το πόδι μας, πατά το πόδι του ο θάνατος. Μας παραμονεύει όπως το αρπακτικό γεράκι που θέλει να αρπάξει το θύραμά του. Μας παρακολουθεί πότε να μας αρπάξει. Γι' αυτό πρέπει να είμαι θα πάντοτε έτοιμοι. Εις άλλους ο Πανάγαθος Θεός δίδει ασθένεια, τους προετοιμάζει για να φύγουν από αυτόν τον κόσμο. Εις άλλους όμως δεν δίδει. Όπως κάθεται, γέρνει το κεφάλι του και πεθαίνει. Όπως περπατεί, γλιστράει, πέφτει και φεύγει. Και εκείνα τα νέα, τα παιδιά, τα είδαμε μέσα στα στάδια που τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Τα βλέπουμε στο άνθος της ηλικίας του, όπως στέκονται να γέρνουν και να φεύγουν. Δεν τα προειδοποίησε κανείς. Ως παγής, λέγει, επελεύσετε επί πάντας τους ανθρώπους, επί πρόσωπον πάσης της γης. Η Δευτέρα του Χριστού παρουσία θα έρθει, αλλά οι άνθρωποι πρώτου κατακλυσμού, οι οποίοι έβλεπαν προειδοποιητικά σημεία από τον γέροντα Νόε, ο οποίος επί 120 χρόνια εφώναζε και έλεγε «Μετανιώστε», τους έλεγε. Ήρθε ο Ιωάννης ο πρόδρομος, εφώναζε «Μετανοείτε». Ήρθε ο Χριστός μας, φωνάζει «Μετανιώστε». Ήρθε ο Άγιος Νίκων, ο οποίος δεν έλεγε τίποτε άλλο, έναν τυχερατισμό, έλεγε «Μετανοείτε». Η Εκκλησία μας με τα λόγια της δεν έλεγε τίποτε άλλο, «Μετανιώστε», έλεγε. Και ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα καυχηθεί ότι δεν έχει τίποτε δια να μετανοήσει? Όλοι μας δεν είμαστε στο ίδιο καζάνι? Δεν έχουμε όλοι μας το βάρος της αμαρτίας? Δεν είμαστε όλοι ένοχοι ενώπιον του Θεού? Δι' αυτό, αδερφοί μου, πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμόσουμε αυτό το οποίο λέγει η Εκκλησία μας καθεκά στην ημέρα. Και ευτυχώς πρέπει να είμαι θα τόσο υπερήφανοι για ένα δώρο που μας έδωσε ο Θεός μας, το οποίο δεν το αξιοποιήσαμε ακόμη, και όσοι θα το αξιοποιήσουν αυτοί θα είναι ευτυχισμένοι. Το δώρο της μετανοίας, της εξομολογήσεως. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μας εχάρισε ο Θεός. Διότι εδώ και λέγει το κλειδί της βασιλείας του, όχι σε άγγελο, αλλά σε άνθρωπον. Κρατεί δηλαδή το κλειδί της βασιλείας των ουρανών άνθρωπος. Ποιος? Ο Απόστολος Πέτρος. Μπορούσε ο Πανάγαθος Θεός να το δώσει στον αρχάγγελο του. 9 τάγματα υπάρχουν εκεί, σε έναν από τους αρχαγγέλους του, να δώσει το κλειδί του παραδείσου. Δεν το έδωκε σε άγγελο. Φανταστείτε αν έδιδε αυτό το δικαίωμα της εξομολογήσεως σε άγγελον ο Θεός. Ποιος θα τολμούσε να πάει να δει τον άγγελο? Ποιος? Τον άγγελο να το δεις, θα τρομάξεις, θα πέσεις προμηθεά χάμου. Έδωκε όμως αυτό το κλειδί σε έναν συνάνθρωπον σου, σε αυτόν που σου ομιλεί αυτή τη στιγμή και στον κάθε ένα λειτουργό του ο Θεός. Του έδωσε το κλειδί, του λέει πάρ' το κλειδί και άνοιξε τον παράδεισό μου και βάλε τα παιδιά μου μέσα.
Για την ώρα κατά την οποία εξομολογούμεθα, ανοίγει ο παράδεισος και είμεθα έτοιμοι να εισέλθουμε. Τα σημέρα στα οποία ζούμε, τα περιγράφει και πάλι η Αγία Γραφή και λέγει «Ως περίσαν εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού, τρώγοντες και πίνοντες και αμαρτάνοντες, άχρης ημέρας, εις εισήλθεν νόε εις την Κιβωτών και ούκ έγνωσαν εις ήλθεν ο κατακλυσμός και ήρεν άπαντας». Όλοι απέθαναν και έζησαν μόνον 8 άτομα. Ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Οι πιστοί χριστιανοί δεν φοβούνται ποτέ την παρουσία του Αντιχρίστου, όπως δεν φοβήθηκαν και δεν πτωήθηκαν από τους προπομπούς και τα όργανα του τόσα εκατομμύρια μαρτύρων, Αγίων, Οσίων, Ομολογητών. Εκείνοι εμαρτύρησαν και έχυσαν το αίμα τους και όταν λέμε μαρτύρια δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε εάν δεν προχωρήσουμε και πούμε αν ήμουνα εγώ. Κοιτάξτε μόνο τον Άγιο Γεώργιο χωρίς να πούμε άλλα μαρτύρια. Τι υπέφερε εκείνο το παιδί, 20 ετών. 20 ετών παιδιά σήμερα είναι μέσα στα ναρκωτικά, μέσα στα ξενύχτια, μέσα στους χορούς, μέσα στις πορνίες, μέσα στις μέθες. 20 χρονών παιδί ήταν ο Άγιος Γεώργιος. Πώς αντιστάθηκε σε τόσα μαρτύρια. Εμείς όμως ομολογούμε και λέγουμε τούτα τα λόγια. Δεν θα σε αρνηθούμε ποτέ, φίλοι Ορθοδοξία. Δεν θα σε αρνηθούμε ποτέ. Δεν θα ψευστούμε μπρος στο πατροπαράδοτον σέβας σου, το οποίο έδωκες εσύ μας. Σε σέναν έχουμε γεννηθεί, σε σέναν ζούμε και εις εσέ θα κοιμηθούμε. Θα φύγουμε δηλαδή από αυτόν τον κόσμο. Είδε και καλέσει καιρός και μυριάκης υπερσούτε θυνξόμεθα. Και αν ο καιρός μας το φέρει, είμαι θα έτοιμη να πεθάνουμε χιλιάδες φορές. Ο Πανάγαθος Θεός από την αγάπη του προς τον άνθρωπο αναπεκάλυψε τα μέλλοντα τα οποία θα συμβούν πρώτου Αντιχρίστου και πρώτης Δευτέρας Παρουσίας. Είναι φιλές βλαχνός, είναι στοργικός, είναι έτοιμος πάντα να δεχθεί την άσωτη την ανθρωπότητα στην αγκαλιά του όσα και αν πράξει. Θέλει να μας προφυλάξει. Μας προειδοποίησε. Έστειλε τους προφήτες του στην Παλαιά Διαθήκη. Έστειλε τους κριτάς. Έστειλε τους βασιλείς. Και στην Καινή Διαθήκη, αφού έστειλε τους μεγαλύτερους πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης και ομίλησαν δια τον ερχομό του Χριστού, στην Καινή Διαθήκη έστειλε τους Αποστόλους του και δια του διδασκάλου του Υιού του ανθρώπου, του Ιησού Χριστού, ο οποίος τους οδήγησε προς τον δρόμο του φωτός του Ευαγγελίου, εκήρυξαν εκείνοι ότι θα συμβούν πολλά προτού ο Αντίχριστος θα έρθει κατά τις έσχατες ημέρες, για να πλανήσει την ανθρωπότητα, να πλανήσει την ανθρωπότητα. Πλάνη. Θα πλανηθεί η ανθρωπότηση. Όπως βρίσκεται στο σκοτάδι και δεν γνωρίζει τίποτε, θα πλανηθεί και θα ακολουθήσει τον Αντίχριστο. Αυτό το φίδι, το οποίο είναι φαρμακερό και ονομάζεται διάβολος,
σε μια τελευταία προσπάθειά του, διότι άλλη δεν πρόκειται να υπάρξει δι' αυτόν. Άλλη προσπάθεια από αυτήν την οποία καταβάλει αυτήν τη στιγμή που μιλούμε. Διότι όλοι οι άνθρωποι είναι δαιμονισμένοι όσοι περπατούν στους δρόμους. Θα τους προσέξετε πώς ομιλούν, πώς συμπεριφέρονται, πώς κινούνται, πώς ομιλούν. Θα τους δείτε ότι είναι διαβολεμένοι πλέον, πέρα για πέρα. Και μέσα σε αυτήν την προσπάθειά του θα επιχειρήσει να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς του Θεού. Οι εκλεκτοί του Θεού αρχίζουν από τους λειτουργούς του Θεού μέχρι τα παιδιά του Θεού. Εμείς οι οποίοι ακούμε αυτόν το θείο κήρυγμα αυτή τη στιγμή, δεν είμεθα ξένοι από αυτό το οποίο λέγει η Αγία Γραφή, ότι είμεθα τα εκλεκτά παιδιά του Θεού. Ο πλάνος θα εκμεταλλευτεί όλη την θρησκευτική αδιαφορία του ανθρώπου. Θρησκευτική αδιαφορία, δεν τον νοιάζει για τίποτε. Εκκλησία, γιατί να πάω, λέει, τι να δω, ποιον να δω, τον παπά. Δεν τον είδαμε τον παπά ποιος είναι. Γιατί να πάω, λέει. Είδε τα αγκάθια ο Κύριος ή η Κυρία και δεν είδε το τριαντάφυλλο. Αλλά κάθε ένα τριαντάφυλλο έχει πολλά αγκάθια. Και εκείνο έχει τέτοια ευωδία που λέγει «Ωχ, τι όμορφο που είναι». Δεν φοβάται αν θα πάρει τα αγκάθια να το τσιμπήσω. Βλέπει το τριαντάφυλλο από πάνω. Η Κυρία δεν το βλέπει. Ο Κύριος δεν το βλέπει. Βλέπει μόνο τα αγκάθια. Το μάτι του δεν φτάνει στο τριαντάφυλλο, το οποίο ευωδιάζει. Να πάω στην εκκλησία, λέγει, εκεί δεν πηγαίνει κανείς, είμαι μόνον οι καθυστερημένοι. Δεν μας πειράζει όμως, ό,τι και αν μας πούν οι άνθρωποι της αμαρτίας, δικαίωμά τους. Η εκκλησία σώζει τον άνθρωπο. Η Κυβωτός έσωσε εκείνους οι οποίοι ήσαν μέσα σε εκείνο το σκάφος το οποίο ετοίμασε ο Νόε. Και η Εκκλησία σώζει εκείνους οι οποίοι ακριβώς είναι μέσα εις αυτήν και τρέφονται από αυτήν και αναπνέουν από αυτήν. Και σώζει η Εκκλησία εκείνους οι οποίοι έρχονται στην αγκάλη της. Τα κράτη είναι παγιδευμένα θανάσιμα, όλα τα κράτη του κόσμου. Τα έχει παγιδεύσει πλέον ο Αντίχριστος, περισφύγγονται απειλητικά από τα πλοκάμια της Λερναίας Ύδρας, του σιωνισμού. Σιωνισμός, τι σημαίνει? Σιωνισμός σημαίνει οπαδί της Σιών. Δηλαδή οι Εβραίοι οι οποίοι έγραψαν και βιβλία και μεταξύ αυτών είναι και τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών. Όταν τα πάρετε και τα διαβάσετε θα δείτε πώς κινείται η ανθρωπότητα κάτω από το πέλμα αυτού του σιωνισμού, ο οποίος έχει πλοκάμια πολλά, μεταξύ των οποίων πρώτο είναι ο μασονισμός. Μετά από τον μασονισμό να αρχίζουν όλα τα άλλα. Ο θανάσιμος αυτός ιστός της αράχνης, ο οποίος όλο και μεγαλώνει, υφαίνει όλο και πιο πυκνό σκοτάδι πάνω στον άνθρωπο. Αυτή η δηλητηριώδης αράχνη του σιωνισμού είναι έτοιμη να κάνει την εμφάνισή της για να παρασύρει στον θάνατο και να παγιδεύσει όλα τα θύματα της. Ο Αντίχριστος λοιπόν πρώτων θυρών. Θα προσέξουμε, αδελφοί μου, ότι πολύ σύντομα θα κλείσει αυτό το κεφάλαιο το οποίο έχουμε μπροστά μας. Θα εμφανιστεί το μικροτσίπ, το οποίο θα είναι
και το σφράγισμα πλέον του Αντεχρίστου. Αυτό θα το δεχθεί όλη η ανθρωπότης ευχαρίστως, παρακαλώ, και θα εμφυτευθεί εις το χέρι το δεξί. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο θα παρασύρει τον κόσμο πλέον και θα ελέγχεται από τον Αντίχριστο, διότι ο διάβολος για να πλανήσει τον άνθρωπο θα του πει ότι με αυτό μόνο είσαι σίγουρος ότι θα ζήσεις. Θα γλιτώσεις από τους ληστάς, θα γλιτώσεις από τους φωνείς, και μάλιστα για να φέρουν εις πέρας αυτήν την παγίδα οι οπαδοί του Αντιχρίστου με αυτό το μικροτσίπ, τελευταίως στην Αγγλία παρεσύρθησαν δύο κοριτσάκια τα οποία βρήκαν έπειτα αποθαμένα από τους κακούργους, από τους φωνείς, και είπαν αμέσως η τηλεόραση ότι εάν είχαν, λέγει, το μικροτσίπ δεν θα απέθνησκαν. Και μόλις σήκωσε ο άνθρωπος, όλος ο κόσμος, ότι αυτό το μικροτσίπ τους ασφαλίζει, όλοι είπαν θα το δεχθούμε χωρίς αντίρρηση καμία. Όλες αυτές οι παγίδες τις οποίες βάζει ο Αντίχριστος είναι φοβερές. Και ο μεγάλος, ο προφήτης του Αντιχρίστου, εκήρυξε τον πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας. Όλοι οι τρομοκράτες, και όπου κινηθεί λέγει εδώ είναι τρομοκράτες, εκεί είναι τρομοκράτες, εδώ είναι τρομοκράτες, και κατεδαφίζει τα πάντα, σαρώνει τα πάντα, τα γεμίζει με αίμα για να εξαφανίσει τους τρομοκράτες. Μα ποιοι είναι τρομοκράτες? Δεν είναι ο ίδιος που τρομοκρατεί την οικουμένη και φωνεύει τους πάντας ανετίως? Πάνω σε αυτή την ανησυχία κανείς δεν ενδιαφέρεται. Αύριο θα δείτε ότι ήρχισαν αμέσως όλα αυτά τα μικροτσίπ να εμφανίζονται καταρχάς επάνω στα οχήματα, στα διόδια. Βλέπετε, όταν περάσετε από τα διόδια θα δείτε εκεί που πληρώνουν και εκεί που περνούν μόνοι τους χωρίς κανέναν έλεγχο. Είναι επάνω στο αυτοκίνητο το μικροτσίπ, και μόλις εμφανιστεί εκεί τον αφήνει και περνά ελεύθερο. Από τα αυτοκίνητα το βάζουν επάνω στα πλοία, από τα πλοία το βάζουν επάνω στα τρένα, από τα τρένα το βάζουν επάνω στα αεροπλάνα, το βάζουν επάνω σε όλα όσα κινούνται, και έτσι ο άνθρωπος σε λίγο χρονικό διάστημα θα είναι περιζωσμένος με αυτά τα μικροτσίπ. Ο πιστός δούλος του Θεού όμως πρέπει να είναι πάντα έτοιμος, δίνοντας τα αρετά την ορθόδοξη μαρτυρία, η οποία σπανίζει στους καιρούς μας. Βλέπετε ότι τώρα από ημέρα σε ημέρα κινδυνεύει ο Πάπας να εξαφανιστεί κι αυτός, να περάσει μέσα στο πέρασμα της αιωνιότητος, και θα αποδώσει ο Κύριος κατά τα έργα αυτού. Αυτός ο οποίος κατεδίωξε την Ορθοδοξία, εθανάτωσε και επρόσφερε στους ουρανούς μυριάδες μαρτύρων με εκείνη την περιβόητο σταυροφορία του, όταν κυρίευσε την Κωνσταντινούπολη και κατέστρεψε όλων των πολιτισμών, και όταν εβίαζε τα παιδιά του Θεού και τα εθανάτωνε, όλα αυτά θα αποδώσει λόγον ο Αντίχριστος Πάπας, και δι' αυτό μην ανησυχούμε. Κατά την ημέρα της κρίσεως ο κάθε ένας θα λάβει κατά τα έργα του, και ο Κύριος μας θα αποδώσει την δικαία κρίση. Εμείς δεν θα αλλάξουμε ποτέ την πίστη μας, διότι μεταξύ των άλλων ο Αντίχριστος φέρνει και την ισοπαίδωση της θρησκείας με επικεφαλής τον Πάπαν. Διότι αυτός έχει τον περισσότερο κόσμο
Οι Ορθόδοξοι είναι λιγότεροι από τους παπικούς. Όταν όμως ο Κύριος μας θα δώσει την δικαιοσύνη του, τότε θα παρουσιαστούν όλοι όπως τα μωράς Παρθένας, όπως τους ανθρώπους πρώτου κατακλυσμού που έτρωγαν και έπιναν και διασκέδαζαν ασυλλόγιστα, χωρίς να περνάει από το μυαλό τους ποτέ καμία σκέψη μετανοίας παρά τα προειδοποιητικά σημεία. Και σήμερα δεν έχουμε ολίγα σημεία προειδοποιήσεως, πολλά σημεία έχουμε. Ως περ δε η μέρα του Νόε ούτως έστε και παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Ο Αντίχριστος, ο Σατανάς και ο ψευδοπροφήτης. Τρία πρόσωπα. Θα καταδικαστούν και πάντες οι οποίοι θα προσκυνήσουν το θηρίο αυτό. Και ο διάβολος, ο πλανών αυτούς τους ανθρώπους, ευβλήθη στη λίμνη του πυρός του θείου, όπου και το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης βασανιστήσονται ημέρας και νυχτώσεις τους αιώνας των αιώνων. Ο άνθρωπος γίνεται μέτοχος εις την νίκη κατά της αμαρτίας όταν το θέλει. Γίνεται νικητής του θανάτου και κερδίζει την αιώνιον ζωή. Με την ορθόδοξη όμως πίστην εις τον Χριστόν. Υπάρχουν πολλές θρησκείες, αδερφοί μου. Έκαστος λέγει, εγώ είμαι η αλήθεια. Ο κάθε ένας ο οποίος πιστεύει μία από αυτάς τα θρησκείας λέγει, εγώ έχω την αλήθεια. Και ο άλλος επίσης, εγώ έχω την αλήθεια. Πλην όμως η Ορθοδοξία δεν καυχάται γι' αυτό. Καυχάται ότι διδάσκει αυτά τα οποία δίδαξε ο Χριστός ο ίδιος, η Απόστολή του και η Αγία Γραφή. Όλες οι άλλες θρησκείες δεν στηρίζονται πάνω στην Αγία Γραφή. Δεν έχουν στήριγμα την Αγία Γραφή. Δι' αυτό καλούμεθα όλοι οι πιστοί να αντισταθούμε θαραλέα, ανυπόκριτα μπροστά στον απέσιον Αντίχριστον και εις τους προπομπούς του, τον προφήτην και τον διάβολο, οι οποίοι τον διαφημίζουν. Αναφέρομαι ολίγους από αυτούς τους προπομπούς. Χιλιασμός. Χιλιαστές. Οι μάρτυρες του Γιωχωβά. Όταν τους αντικρίσετε, μην πάρετε συζήτηση μαζί τους. Κλείστε την πόρτα, φύγετε, μην μιλήσετε με τον διάβολο, διότι ο διάβολος δεν μπορεί κανείς να του σταματήσει το στόμα. Όσπου μιλάς με τον διάβολο, εκείνος περισσότερο ομιλεί. Χιλιασμός, μασονισμός, μασονία. Δεν παίρνεις καμία θέση σήμερα μέσα στην κοινωνία εάν δεν είσαι μοιημένος ή αν δεν έχεις τη συμπαράσταση ενός μασόνου. Πνευματισμός, οικουμενισμός, ηλισμός, μαρξισμός, σιωνισμός είναι μερικοί από τους προδρόμους του Αντιχρίστου. Αιρέσεις σκοτεινές δυνάμεις, σατανικές οργανώσεις σπείρουν την σύγχυση στον άνθρωπο σήμερα, την αναρχία, την αποστασία και ετοιμάζεται ο Αντίχριστος, ο οποίος ευρίσκεται έτοιμος επί την θύρα, όπως μας λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Η ηθικά δύναμη και πνευματική ευάλωτη ανθρωπότητα πρέπει οπωσδήποτε να αφυπνιστεί. Και ποιος θα την αφυπνίσει? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα μιλήσει για να ξεσηκωθεί αυτός ο κόσμος? Ο διεθνής σιωνισμός έχει στήσει τα δόκανά του και συλλαμβάνει πλούσια θυράματα. Μέσα στα δόκανα αυτά τα οποία άστησε ο Αντίχριστος, δυστυχώς έπεσε και η πατρίδα μας και αυτή τη στιγμή τα φαρμακερά βέλη έχουν πληγώσει το σώμα της Ελλάδος μας.
το προπύργιο της Ορθοδοξίας, η Ακρόπολης της ανθρωπότητος, κινδυνεύει να γίνει παρανάλωμα του Αντιχρίστου, να κατακαεί. Υπάρχουν Έλληνες, δυστυχώς, υψηλά ιστάμενοι, οι οποίοι φέρουν τη μασονική ιδιότητα. Είναι δηλαδή μπλεγμένοι μέσα στα σκοτεινά δίχτυα της σατανικής οργανώσεως, η οποία απεκηρύχθη από την Εκκλησία, από την δικαιοσύνη, από τον ελληνικό λαό και εν τούτης εξακολουθεί να είναι κράτος εν κράτη. Όλοι αποδοκίμεσαν μόλις ακούσουν τη λέξη μασόνος, αμέσως ανατριχιάζουν, αηδιάζουν, πλην όμως αυτοί υπάρχουν και θα υπάρχουν. Οι μασόνοι στην αξιοκρατία είναι ένα αίτημα πανανθρώπινο, αντιτάσσουν τη μασονική αλληλεγγύη, δηλαδή το ρουσφέτι. Θέλεις να προοδεύσεις, γίνου μασόνος. Τότε θα έβρεις πολλά ανοιχτά παράθυρα και πόρτες μεγάλες. Στην δημοσιότητα και την διαφάνεια, που είναι το αίτημα της δημοκρατίας, αυτοί προβάλλουν την ένοχη μυστικότητα. Προτού εισέλθει ένα μέλος μέσα στη μασονία, πρέπει να περάσει από φρικτούς όρκους, τους οποίους δεν γνωρίζει τι κρύβουν πίσω του. Δεν τους λέγουν «αυτό είναι εκείνο το οποίο δίδεις στον όρκο». Μυστικά πράγματα του λέει, θα τα μάθεις εν το χρόνο. Εσύ ορκίσου και μετά θα τα μάθεις. Αντί της ελευθερίας της σκέψεως και της συνειδήσεως, υιοθετούν το ξεπούλημα της εννοίας του ανθρώπου, αναλαμβάνουν βαρυτά τους όρκους να φυλάξουν τα μυστικά της μασονίας. Κάτι το μυστικό όμως είναι διαβολικό. Λέγει ότι τα έργα του σκότους δεν μπορούν να δουν το φως. Δι' αυτό και έχουν αυτήν τη μυστικότητα. Ποιος λοιπόν θα κόψει το κεφάλι αυτό της Λερναίας Ύδρας, ποιος θα μπορέσει, ποιος μπορεί να συντρίψει αυτήν τη σατανοκίνη την οργάνωση των χιλιαστών που ροκανίζουν τα θεμέλια του έθνους και τη χάνουν και προνομιακής μεταχειρήσεως έναντι των λοιπόν Ελλήνων. Γνωρίζετε ότι υπάρχει νόμος οι Γεχοβάδες να μην παίρνουν όπλο, να πηγαίνουν στο στρατό, να περνούν τα έτη της υπηρεσίας των προς την πατρίδα με θαυμαστικά πολλά, όπλων δεν παίρνουν και φεύγουν και κοροϊδεύουν τους πάντας. Εσύ είσαι κορόιδο, του λέγει, που πιένεις σκοπιά και κρυώνεις και παγώνεις. Έπρεπε να πεις ότι είσαι Γεχοβάς να μην πάεις. Και όμως αυτό το έθνος μας, επειδή είπε η Ευρώπη, τους έδωκεν δικαιώματα. Είναι ελεύθεροι να κοροϊδεύουν τα παιδιά των Ελλήνων και εκείνοι να γελούν. Η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδας μας, η Εκκλησία η οποία πρωτοστατεί, αυτά τα λόγια δεν τα λέγει στον κόσμο για να καταλάβουν, να νιώσουν τα μέλη της Ελλάδος ότι αυτή η αίρεση το χιλιαστόν είναι προδοσία προς την πατρίδα και είναι δουλικά και λεύσματα των σκοτεινών κέντρων και αποφάσεων. Η Ελλάδα πρέπει να αποχριστιανοποιηθεί με κάθε μέσο. Η μανία των κρατών τα οποία μας περιβάλλουν έχουν μόνο ένα σκοπό, πώς να απομακρύνουν την πίστη από τα μέλη των Ελλήνων. Δι' αυτό όταν υπάρξει κάποτε, όταν έρχεται μία εικόνα της Παναγίας μας από το Άγιο Όρος ή ο Τίμιος Σταυρός ή τα Τίμια Δώρα ή ό,τι άλλο έχει αυτό το ταμείο της Ορθοδοξίας μας που λέγεται Άγιο Όρος και ξεσηκώνεται ολόκληρος ο κόσμος, τότε οι εχθροί, οι πρεσβείες δηλαδή που είναι σε αυτόν τον τόπο, δεν κοιμούνται όλο το βράδυ. Μένουν
άγρυπνοι και παρακολουθούν τη θρησκευτικότητα τούτου του κόσμου. Και ενώ σε υπάρχει, λέγει, αυτή η θρησκευτικότητα, δεν μπορούμε να τους καταβάλουμε. Εμείς όμως, αδερφοί μου, δεν θα υποκύψουμε ποτέ, αλλά πάντοτε θα είμαι θα έτοιμοι να πιστεύουμε στην Εκκλησία μας και την Ορθοδοξία μας. Διέλυσαν σχεδόν την οικογένεια με τη θέσπιση αυτομάτου διαζυγίου. Αποποινικοποίησαν τη μοιχεία, δηλαδή έτοιμος ο άντρας να πατά τη γυναίκα του και έτοιμη η γυναίκα να πατά τον άντρα της, και όταν συλληφθεί και πάει στο δικαστήριο να δίδουν και παράσημον δια την ανδρεία του. Νομιμοποίηση των αμβλώσεων. Οι εχτρώσεις να πληρώνονται εκείνες οι οποίες φωνεύουν τα τέκνα των. Κατάφεραν να φέρουν στην βαρβαρότητα την γλώσσα των Ελλήνων. Όταν ακούτε τα κουλουπί, όταν ακούτε τα όπια, όταν ακούτε όλες αυτές τις βαρβαρότητες, το π.χ. όλα αυτά δεν είναι της ελληνικής γλώσσης. Αυτά είναι σημεία τα οποία εκθεμελιώνουν την γλώσσα των Ελλήνων. Υποβαθμίζουν την παιδεία και χορηγούν προνόμια στους αντιχρίστους αιρετικούς, οι οποίοι βρίζουν δημόσια το κράτος, την σημαία και την Εκκλησία. Μην ξεχάσετε προ λίγων μηνών, όταν βλέπαμε μπροστά μας από την τηλεόραση αυτούς τους ξένους, τους βαρβάρους, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα μας, να κατακαίουν την ελληνική σημαία, δια την οποία μόνο για την ελληνική σημαία μπορεί να πεθάνουν και 50 και 100 στρατιώτες. Δια να μην πέσει η σημαία στα χέρια των εχθρών. Και όμως την κατέκαιαν εν μέσω πλατιών των Αθηνών και ουδής ετόλμησε να το συλλάβει. Ποιος λοιπόν μπορεί να αντισταθεί σε αυτήν την λέραπαν? Οι περισσότεροι έχουν αδράνεια αμέτωχοι μπροστά στην καταστροφή η οποία συντελείται. Πιο ανησυχητικό φαινόμενο της εποχής μας είναι η αδιαφορία, η μακαρία ουδετερότητα, η ολέθρια χλιαρότητα, το σημάδι αυτό το προειδοποιητικό των εσχάτων καιρών. Δεν με ενδιαφέρει, λέει. Αδιαφορώ, λέει. Μα δεν είσαι μέλος αυτής της αιωνίας και αθανάτου Ελλάδος? Πέρασαν εκείνοι οι καιροί, λέγει. Τώρα έχουμε άλλα μπροστά μας. Ας γνωρίζουμε όμως ότι η χλιαρότης αυτή είναι θανάσιμος και τιμωρείται κατά τον αυστηρότερον τρόπο, γιατί ο Χριστός μέσα στην Αποκάλυψή Του λέγει ότι τους χλιαρούς, λέγει, δεν μπορώ να τους δω. Μέλω εμέσα εκ του στόματός μου. Θα τους κάνω εμετό, λέγει αυτός. Και είναι φοβερό, αδερφοί μου, το μεγαλύτερο και πιο επικίνδυνο σημείο της σωτηρίας μας είναι η χλιαρότηση. Ο χλιαρός ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος οπωσδήποτε θα κολλαστεί, διότι ούτε ψυχρός είναι, ούτε ζεστός. Ψυχρός σημαίνει άπιστος. Αυτός το ομολογεί, λέγει άπιστος, δεν πιστεύω. Ο ζεστός που ζηματίζει είναι ο πιστός εις τον Θεό. Ο χλιαρός με ποιον είναι? Με τον άπιστον ή με τον πιστό? Βρίσκεται στο μέσο, το ένα πόδι εις τον Θεό και το άλλο εις τον διάβολο. Χλιαρός ο άνθρωπος. Δεν ξέρει να πάρει ένα μέρος από τα δύο. Και είναι τούτο το οποίο παρουσιάζεται στην νοικοκυρά. Εάν πεις στην νοικοκυρά «μαγείρεψε με χλιαρό νερό», θα γελάσει.
Αν μπεις στην νοικοκυρά, αν καθάρισε τα φορέματα τα οποία είναι μέσα στο σπίτι των παιδιών σου με το χλιαρό νερό, πάλι θα γελάσει. Διότι το χλιαρό νερό δεν κάνει τίποτε. Δεν έχει καμία αξία. Ούτε ξεδιψά τον άνθρωπο, αλλά ούτε και τον υπηρετεί. Το παγωμένο προσφέρει κάτι. Το ζυματιστό πάλι προσφέρει. Το χλιαρό δεν προσφέρει τίποτε. Δια των χριστιανών δεν υπάρχουν διλήμματα, δηλαδή δισταγμή. Από τη στιγμή που ο Θεάνθρωπος έλαβε σάρκα και σταυρώθηκε ανέστη για τη σωτηρία μας και ετοίμασε την ουράνιον βασιλεία του, διακήρυξε ότι εγώ νενήκηκα τον κόσμο. Εφόσον με ακολουθήσεις, θα νικήσεις κι εσύ. Λοιπόν, αδερφοί μου, ας στρέψουμε τα μάτια μας εις τον Χριστόν μας, τα βλέμματά μας εις τις προσδοκίες μας. Ας περιμένουμε αυτό το οποίο ακούμε εις κάθε Θεία Λειτουργία, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Προσδοκώ, περιμένω Ανάσταση νεκρών. Την Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας, αυτό πρέπει να είναι το μέλημά μας, η ζωή μας, η κατεύθυνσή μας. Ο αγώνας ο πνευματικός, ο αδιάλειπτος, η προσευχή, η αληθής μετάνοια, η ορθόδοξος ομολογία και προπαντός η πίστης, η ακλόνητος των τριαδικών Θεών, η επαγρύπνησης η καθημερινή, δια να γλιτώσουμε από τα σπλάνα των οργάνων του Σατανά και του Απεσίου Αντιχρίστου, εάν έρθει στα σημέρα μας, διότι η μέρα είναι πονηρέ. Δεν γνωρίζουμε, αδερφοί μου, αν θα έρθει στα σημέρα μας ή αν θα έρθει με τα 5 ή 10 ή 20 χρόνια. Πλην όμως, όπως σας είπα προηγουμένως, με αυτό το μικροτσίπ αναφέρουν ότι θα αρχίσει να σφραγίζεται και ο κάθε ένας Έλληνας. Αλίμονον τότε όσοι ακούμε τα λόγια αυτά και υποκύψουμε. Εκείνοι οι οποίοι δεν θα υποκύψουν θα διωχθούν, να το έχετε υπόψη. Θα φυλακιστούν, θα καταδικαστούν, θα δημευθεί η περιουσία των. Δεν θα έχουν να αγοράσουν ούτε να πουλήσουν. Και εκείνο το οποίο απομένει, τα βουνά. Τα βουνά και οι τρύπες των βουνών. Και το χορταράκι από τη γη και τίποτε άλλο. Είστε διατεθειμένοι? Εδώ σε λίγο θα φανερωθούν όλα αυτά τα οποία σας τα έλεγα πριν 30 χρόνια. Τώρα εφτάσαμε σε αυτά. Ο Θεός να μας δώσει δύναμη να μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου, για να μας δώσει ο Θεός την Βασιλεία του τον ουράνιον.